του μπάσκετ, φίλοι της ΕΡΤ. Γεια σας και καλή μπασκετική χρονιά από τη Θεσσαλονίκη. Η Basket League είναι και πάλι σε πολύ μεγάλο μέρος της. Στην οθόνη σας μέσω της δημόσιας τηλεόρασης. Και η πρεμιέρα φέρνει αντιμέτωπους τον ΠΑΟΚ με το Ρέθυμνο εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής. Ο Δικέφαλος, ο οποίος τερμάτισε πέρσι τρίτος, κέρδισε αυτό που λέμε το πρωτάθλημα της τρίτης θέσης, ένα ιδιαίτερο έτσι κι αλλιώς ελληνικό πρωτάθλημα, όπου ο τελικός είναι περίπου προβλέψιμος. Απέναντί του το Ρέθυμνο, το οποίο πέρσι δεν μπήκε στα play-offs, σε αντίθεση με τις τέσσερις προηγούμενες συνεχόμενες σεζόν, και θέλει φέτος να επιστρέψει στην προνομίουχο οκτάδα. Οι κριτικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε εκτεταμένη ανανέωση. Όλα τα καινούργια πρόσωπα εκατέρωθαν, βέβαια γενικότερα ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερη βάση περσινή στη φετινή του ομάδα. Σε κάθε περίπτωση το παρκέ θα αποδείξει την πραγματικότητα, για καλό ή για κακό. Δεν είναι πολύς ο κόσμος εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι και κάπως νωρίς το μάτς, το οποίο μεταδίδεται ολόκληρο από το webcam της ΕΡΤ, από το ΕΡΤ Play 1, και σε παράλληλη μετάδοση με το κολοσσό Προμηθέας από την εκπομπή, την ειδική εκπομπή της ΕΡΤ 2. Αυτή είναι η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ για σήμερα. Τζόουνς, Μορέιρα, Χρυσικόπουλος, Σχίζας, Κόνιαρης, Αθηναίου, Μαργαρίτης, Ζάρας, Πόβ, Παπαντονίου, Χάτσερ και Γκάρετ. Η 12 όχι ακριβώς εκλεκτή για τον Ηλία Παπαθεοδόρου, καθώς υπάρχουν τα προβλήματα. Είναι έξω ως γνωστόν κυρίως ο Φίλγκος, ο οποίος θα χάσει μερικές εβδομάδες και αποκτήθηκε για αυτόν τον λόγο με συμβόλαιο 30 ημερών και ονώντας Παπαντονίου, όπως λείπει και ο Πολύπυρος, ο Απόλλων Τζόχλας, εδώ ο τεχνικός του ΠΑΟΚ. Στη δεύτερη του σεζόν πέρσι, παρά το άσχημο ξεκίνημα, η ομάδα το πήγε μέχρι τέλους σε πολύ υψηλούς ρυθμούς, κερδίζοντας την τρίτη θέση από τον Προμηθέα στον μικρό τελικό. Απέναντι το Ρέθυμνο, με τον Σταύρο Μικονιάτη, πρώτο προπονητή πια, προβιβάστηκε ο επί σειρά ετών ασίσταν, με Ντάνιελς, Μπρέισι, Ντέιβις, Γκάιτον, Ντέρα, Μικονομόπουλο, Ραζή, Κουρέπη, Γλυνιαδάκη, Μπαρτ, Καλογιαννίδη, Καλαϊτζάκη και Κλάντον. Και η ομάδα της Κρήτης έχει τις απουσίες της. Δεν ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός ο Ανδρέας Χριστοδούλου, όπως και ο Αλέξανδρος Σιγκούνας. Για τους Ρεθμιώτες, οι οποίοι καλούνται να ξεπεράσουν την απώλεια αρκετών σημαντικών παιχτών. Και εντάξει, ξένοι είναι περίπου αναμενόμενο ότι πηγαίνουν έρχονται. Αλλά η απώλεια, για παράδειγμα, του Χαριανόπουλου είναι πολύ σημαντική. Ένας από τους κορυφαίους Ελληνές που μετά από σταθερή πορεία αρκετών ετών με το Ρέθυμνο προβιβάστηκε, πήγε στην ΑΕΚ. Ο Σταύρος Μικονιάτης στον πάγκο του Ρεθύμνου. Διαιτητές της αναμέτρησης, η τριάδα των κυρίων Κορομιλά, Σόμου και Τσόνου, οι οποίοι έδωσαν το σύνθημα για να μαζεύονται σιγά σιγά οι δύο πεντάδες. ΠΑΟΚ και Ρέθυμνο έχουν ανταγωνιστικό παρελθόν. Ήταν πάλι πρεμιέρα πριν από 4 χρόνια, όταν χρειάστηκε παράταση για να επικρατήσει ο ΠΑΟΚ σε ένα μάτς θρίλερ. Γενικώς εδώ στα 11 παιχνίδια που έχουν γίνει με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, το σκορ στις νίκες είναι 9-2 υπέρ των σημερινών γηπεδούχων. Κύριος Κορομιλάς, ο πιο έμπειρος και αναγνωρισμένος από την τριάδα των διαιτητών στη μέση, για το πρώτο τζάμπολ της σεζόν του ΠΑΟΚ και του Ρεθύμνου. Κυρίες και κύριοι, αρχικές πεντάδες αγωνιστικές. Ρέθυμνο Καρτακίνης, 1. Τράβης Ντάνιελς, 3. Άντων Αϊτών, 6. Χριστόφορος Ράζης, με τις δύο πεντάδες. Ντάνιελς, Γκάιτον, Ραζής, Γλυνιαδάκης και Μπαρτ, η αρχική πεντάδα για τους φιλοξενούμενους. Για τον ΠΑΟΚ ξεκινούν ο Γκάρετ, ο Χρυσκόπουλος, ο Τζόουνς, ο Χάτσερ και ο Μορέιρα.
Είναι, ξαναλέω, αρκετά τα νέα πρόσωπα εκατέρωθεν, μάλλον περισσότερα στο Ρέθυμνο, οπότε έχει και αυτό το ενδιαφέρον του να δούμε πώς ακριβώς μια διαφοροποίηση. Ονώντας Παπαντονίου είναι στην πεντάδα, να διορθώσω. Στο Τζάμπολ ο Γιάννικ Μορέιρα, ένα από τα καινούργια πρόσωπα του ΠΑΟΚ, ο σέντερ από την Αγγόλα, με τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη, ο οποίος έχει φυτεύσει και εδώ πρόπερση από τους πλέον κοσμογυρισμένους. Πρώτη επίθεση για τον δικέφαλο, με τον Λίνο Χρυσικόπουλο να αφήνει στον Χάτσερ. Άλλος ένας που επέστρεψε, ο έμπειρος γκάρντ. Έκλεψαν οι του Ρεθύμνου με τον Ραζί, όμως δεν το εκμεταλλεύτηκαν λάθος την απόπειρά τους να εκδηλώσουν ευνηδιασμό. Με δύο λάθη ξεκινάει η προσπάθεια των δύο ομάδων να σκοράρουν, με τον Όντα Παπαντονίου με συμβόλαιο 30 ημερών, αλλά κάτι ανάλογο έχει συμβεί και πέρσι με τον Κατσίβελη και Στέργιος έβγαλε όλη τη σεζόν. Παπαντονίου θα αφήσει για τον Τζαμάλ Τζόνς. Εδώ ο Αμερικανός forward έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι στην Α2 της Ιταλίας με τη Βερόνα. Το ταλέντο, θέλω να πω, υπάρχει. Το θέμα είναι αν μπορεί να το μετουσιώσει και σε ένα επίπεδο όχι ακριβώς ανώτερο, αλλά σίγουρα σε ένα μπάσκετ διαφορετικό, με περισσότερη σκέψη, με περισσότερη τακτική από ότι το ιταλικό, πολύ περισσότερο στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Το Ρέθυμνο τώρα με τον Γκάι, τον οποίος δεν θα κάνει καλή επιλογή. Μάζεψε ο Χάτσερ και προσπαθεί να ανοίξει γρήγορα τον εφηδιασμό, τον πιέζει ο Χριστόφορος Σαραζής που επέστρεψε και αυτός με η δεύτερη θητεία του στους κριτικούς. Χαμηλά ο Παπαντονίου με τον Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ. Άφησε για τον Μορέιρα. Μαρκάρισε καλά ο Γλυνιαδάκης. 3 δευτερόλεπτα η παράβαση. Εδώ ο Γιάννικ Μορέιρα από την Αγγόλα. Διάδοχος του σπουδαίου Ζαντζάκ Κονσεϊσάου που έκανε θράψη εκεί στις αρχές δεκαετίας του 90. Δεν φημίζεται ιδιαίτερα η Αγγόλα για τους παίχτες που έχει αναδείξει, αλλά ενίοτε προκύπτουν αξίες λόγου περιπτώσεις. Χαμηλά ο Γλυνιαδάκης με τον Μορέιρα απέναντί του. Πιο ψηλός ο Γλυνιαδάκης, πιο έμπειρος και πιο δυνατός. Θα εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτά τα στοιχεία για να σκοράρει για πρώτη φορά. 3-2 μειώνει, απαντώντας εν μέρει στο προηγούμενο σουτ του Τζόουνς. Παπαντονίου. Άλλαξαν τον Χρυσικόπουλο πάλι. Ο Παπαντονίου δεν είναι τόσο το δυνατό του σημείο, αλλά εδώ δεν έχει χρόνο και θα δοκιμάσει από μακριά. Μορέιρα στο επιθετικό rebound και δικαίωμα για δύο βόλες. Ο παίκτης που έπαιζε πέρσι στη VTB με την ομάδα του Πέρμ, την Πάρμα. Μην ακούτε Πάρμα και πάει το μυαλό στην Ιταλία. Στη Ρωσία έπαιζε. Δύο βολές λοιπόν για τον Γιάννικ Μορέιρα, ο σέντερ από την Αγγόλα. Θα σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Α1. Μορέιρα με μπόι 2 και 11. Έρχεται να δώσει ασφαλώς διαφορετικά πράγματα από την προκάτοχή του. Πέρσι το 5 ήταν ο Κρουμπάλη. Πολύ ευκίνητος, αλτικός, αλλά με πολύ μικρότερο μπόι. Και ο Τζάκσον, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο pick and pop, αλλά όχι κλασικός ψηλός. 5-2 με τις δύο βολές από τον Μορέιρα. Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ απέναντι στον Παπαντονίου. Χαρισματικός σκόρερ και το αποδεικνύει αμέσως. Αυτός είναι ο Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ. Ίσως να είναι πιο ακριβής η εκφορά του ονόματός του ως Μπερτ, αλλά εδώ υπάρχει και μια ιστορική συνέχεια που πρέπει να ικανοποιηθεί ο μπαμπάς Στιβ Μπαρτ. Ο σίνιορ ήταν σπουδαίο γκάρντ. Ενώ ο Χάτσερ πάει μέχρι μέσα για το 7-5. Παίρνει και το φάουλ, μαζί δικαίωμα να απαντήσει στο τρίποντο
του Steve Bart Jr. Νωρίτερα έλεγα λοιπόν για τον πατέρα Bart, ο οποίος είχε ένα σύντομο αλλά πολύ εντυπωσιακό πέρασμα και από το ελληνικό πρωτάθλημα, σπουδαίο guard των 90s με τη φανέλα του Ηρακλή, τότε είχε αντικαταστήσει τον μεγάλο David Ingram και έφυσε εξαιρετικές εντυπώσεις, αλλά αποχώρησε γρήγορα με καριέρα και στο NBA. Δεν ευστόχησε στη συμπληρωματική βολή ο Χάτσερ, ο οποίος στα 34 του επέστρεψε και αυτός για μια τρίτη θητεία στον δικέφαλο. Έβριμα των ημερών Σούλη Μαρκόπουλου. Ο Ραζής δεν τελείωσε καλά τη φάση, μακρινό rebound από τον Παπαντονίου, αλλά θα υποπέσει σε λάθος. Και το ρέθυμνο με τον Μπάρτ. Έχει μία ακόμη ευκαιρία. Καθυστέρησαν εν τέλει με το ανορθόδοξο στυλ του Γκρινιαδάκη. Έφτασαν κοντά στο καλάθι, αλλά ο Μορέιρα αποσόβησε στη Στεφάνη. Το lay-up. Χρυσικόπουλος από μακριά. Για να βρει στόχο. Άλλο ένα τρίποντο, το δεύτερο του ΠΑΟΚ. 15. Και πάλι σε δημιουργία του Παπαντονίου, ο οποίος έχει σερβίρει και στα δύο τρίποντα της ομάδας του. Ο Γκάιτον, ο οποίος εδώ προσπάθησε επίθεση για 4,8 δευτερόλεπτα στο ρέθμα. Σε πρώτη φάση η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν αποτελεσματική. Υποπίεση χρόνου, ο Ντάνιελς θα τα καταφέρει. Από τα καλάθια που, όπως λέμε, σπάνε τα νεύρα του αντιπάλου και δίνουν πολύ αυτοπεποίθηση. 18, δεύτερο τρίποντο και για το ρέθυμνο που ανέκαθεν έπαιζε πολύ πίσω από 6,75. Παπαντονίου, στον οποίο δίνουν σουτ η κριτική. Το rebound από τον Γκάιτον, ο οποίος με τον Χρυσικόπουλο να τον πιέζει, προσπαθεί να δημιουργήσει για την ομάδα του Ρεθύμνου. Πάλι ο Μπάρτ, το πληρώνει ξανά ο ΠΑΟΚ, το ότι δίνει εύκολα το σουτ. 10-11 προβάδισμα για τους κριτικούς με το δεύτερο τρίποντο του Steve Bart Jr. στο μάτσο. Εξαιρετικός σκόρερ, μας συστήθηκε πριν από 12-13 χρόνια με την Ολυμπιάδα Πατρών τότε. Δυναμικά ο Κλάντον, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ που ήρθε από τον Πάγκο για να μαζέψει το rebound. Κιθ Κλάντον έχει αφήσει μόνο φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ανέβασε το στάτους του με την προπέρσινη θητεία του για να δεχτεί τότε πρώτος rebounder σε όλο το Champions League. Και μετά από μια σύντομη θητεία στη Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά για το Ρέθυμνο πια. Ντάνιελς από τους παίκτες που παρέμειναν σε σχέση με το περσινό ρόστερ και η προσαρμογή του προφανώς είχε καλύτερη στα θέλω της ομάδας, του coach Μικονιάτη. Ραζής και πάλι για τον Μπάρτ. Αυτή τη φορά δεν βρίσκει στόχο. Πάντως αμαρκάρι στο σούταρε ξανά ο Αμερικάνος γκάρντ. Χρυσικόπουλος αυτή τη φορά έβαλε την μπάλα στο παρκέ. Πήγε για το lay-up, δεν τα κατάφερε, μάζεψε ο Ντάνιελς. Ένα. 10-11 το σκορ, μόλις έχουμε περάσει το μισό της πρώτης περίοδου. Απ' έξω η μπάλα στην προσπάθεια του Χριστόφορου Ραζή του Κύπριου. Δόθηκε νωρίτερα το φάουλ και όχι στην προσπάθειά του για lay-up. Με όπλο το τρίποντο ως τώρα, το Ρέθυμνο έχει αντλήσει 9 από τους 11 πόντους του, πίσω από τα 6,75. Ο Ραζής θα σουτάρει ξανά για 3, ψηλά, πολύ ψηλά ο Μορέιρα. Το Παντονίου είναι πρακτικά αδύνατο να μπει στα παπουτσιά του Γκος, είναι άλλωστε πολύ διαφορετικού τύπου παίχτης. Αλλά ήρθε να δώσει μια έξτρα λύση για αυτές τις ημέρες της απουσίας.
και εκδήλωση ευνηδιασμού με goal foul για το Ρέθυμνο ήταν ο Κάρλτον Γκάιτον, ο οποίος πήρε το maximum και το lay-up. Πέτυχε και το foul από τον Χρυσικόπουλο, ο οποίος επιχείρησε εκεί ψηλά να τον αντιμετωπίσει. Πήρε 10-13 λοιπόν, ξύν μια βολή. Ώρα αλλαγών. Βαγγέλης Μαργαρίτης, Αντώνης Κονιάρης και Ντάριους Γκάρετ. Τρεις μαζί από τον coach Παπαθεοδόρου, καθώς οι βασικοί δεν τα πήγαν πολύ καλά. Και ο Γκάιτον, ο Αμερικανός γκάρτ που ήρθε από την Α2 της Ιταλίας επίσης, όπως και ο Τζαμάλ Τζόουνς, αυτός έπαιζε στην Πιατσέντζα, θα εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή. Δεν βρίσκει στόχο, όπως ακριβώς νωρίτερα. Δέκα-δεκατρία. Από την κορυφή, ο Τζαμάλ Τζόουνς. Έλεγα και νωρίτερα πως ο Αμερικανός forward είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Απόκτημα από τη Βερόνα, εκεί όπου είχε αρκετά καλά νούμερα, οι 14 πόντοι σε μέσο όρο. Δεν είναι εύκολη στην κομιδή, αλλά άλλο η Α2 της Ιταλίας, άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Μπάρτ με τον Κόνιαρη πια αντίπαλο, έφτασε μέχρι το lay-up, νίκησε τον χρόνο, θυμίζοντας κάτι από τον πατέρα, Steve Bart, για όσους τον θυμούνται. Χαμηλά ο Μαργαρίτης, ο διεθνής, ένα παιδί που αποτελεί σε κάθε περίπτωση υπόδειγμα για την υπομονή του να αναδειχθεί σε αυτή την ηλικία. Εδώ ακριβώς είδαμε το γιατί παραμένει πολύτιμη λύση, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, ακόμη και για την εθνική ομάδα. Μείωσε σε 14-15 με το πρώτο του φετινό καλάθι. Daniels, Bart. Με 8 πόντους ως τώρα, ο πρώτος της αναμέτρησης. Εδώ βγήκε η άμυνα και με τη λήξη του χρόνου μάλιστα ο ΠΑΟΚ κερδίζει και την κατοχή. Καθυστέρησε. Το πάρκανε με την τρίπλες ο Steve Bart Jr. 14-15, μια καλή άμυνα για τον δικέφαλο που μπορεί τώρα να προσπεράσει ξανά. Jones, έβαλε τη μπάλα στο παρκέ, επιτέθηκε και τα κατάφερε. Πολύ ενθαρρυντικές οι πρώτες στιγμές του Τζαμάλ Jones. Τουλάχιστον στο επιθετικό σκέλος ο Αμερικανός forward δείχνει να έχει την ικανότητα και με σούτ να απειλήσει και την μπάλα στο παρκέ να βάλει. Είναι ελαφρύ forward, πολύ γρήγορο. Ασφαλώς χρειάζονται να διορθωθούν πράγματα σε άλλα σκέλη του παιχνιδιού, όπως η άμυνα για βράδυμα. Άμυνα που προς το παρόν ο ΠΑΟΚ την έβγαλε. Είναι στο συνένα και έχει και την κατοχή. 16-15 με τον Αντώνη Κόνιαρη να οργανώνει για τον Μαργαρίτη. Άλλη ο Κόνιαρης. Ωραία κίνηση πάλι ο μαρκάριστος ο Τζόουνς. Συνεχίζει. Πάει στους 10 πόντους. Και ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει με 4. 19-15 γυρίζει με αυτό το μικρό σερί. 7-0. Στην τελική ευθεία της πρώτης περίοδου. Καλή πίεση στον Μπάρτ. Εκεί έγινε φάουλ όμως από τον Κόνιαρη. Και μάλιστα ήταν και το 5ο ομαδικό, άρα ο πρώην γκάρ της Ολυμπιάδας Πατρών, του Απόλλωνα Πατρών και πέρσι του Φάρου, της ομάδας που μετακόμισε φέτος στη Λίμνο και έγινε ύφεστος, θα πάει στη γραμμή. Μέχρι τώρα την παράσταση κλέβουν ο Τζαμάλ Τζόουνς με 10 πόντους ως καινούριο πρόσωπο μάλιστα. Κερδίζει ακόμη περισσότερο τις εντυπώσεις και ο Steve Bart, ο οποίος όμως δεν είναι κάποιος που μας συστήνεται σήμερα. Και στα 34 του είναι και θητείες μάλλον στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει. Ήδη πάντως μετρά 9 πόντους και αυτό σημαίνει πως στο πρόσωπό του η ομάδα της Κρήτης βρήκε έναν χαρισματικό σκόρερ, έναν παίκτη για να σηκώνει κάθε βράδυ
το σκοράρισμα. Αλλαγή τώρα με τον Bracy Davis, ο Kevin Bracy Davis, από τους καινούργιους στο ρόστερ, ένα παιδί που έπαιζε πέρσι στη Φινλανδία στα 23 του. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Ρεθύμνου. Σε αυτό είπε πέσω Ντέραμ, άλλος ένας από τους νεοφερμένους Αμερικανούς, ο Τζαμπρίλ Ντέραμ. Μαργαρίτης προσπαθεί να βάλει τον Ντάνιελς στο δυνατό του σημείο και θα πάρει το maximum goal foul από τον διεθνή forward, ο οποίος μόνο με παίχτη 36 ετών δεν μοιάζει. Πήγε χαμηλά εκεί όπου υπερέχει. Έτσι κι αλλιώς. Όχι μόνο έβαλε το καλάθι, πήρε και τη συμπληρωματική βολή. Από το... πρώτο φάουλ. Κατοχή στο μεταξύ για, το, για τους φιλοξενούμενους. Αυτός ο Βαγγέλης Μαργαρίτης δεν ευστόχησε. Ο Ντέραμ στην οργάνωση με τον Κόνιαρη απέναντι του. Το σφύριγμα ήταν από την κερκίδα, από ό,τι κατάλαβα. Προς τη μην σάστησαν οι παίχτες των δύο ομάδων. Γκάιτον. Από μακριά ο Ντάνιελς δεν τα καταφέρνει, ψηλά για το rebound ο Ντάριους Γκάρετ. Άλλαξε με τον Κόνιαρη. Πιέζεται από τον Μπρέισι Ντέιβις. Έλα εδώ με τον Τζόρτς και με πλάτη. Δεν τα κατάφερε. Πάντως η πρόταση ενδείξει είναι ότι επιθετικά πρόκειται για εξαιρετικό παίχτη. Ντέραμα μαρκάριστος, θα το πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 21-20. Τώρα Ρέθυμνο ακολουθεί κατά πόδα στον ΠΑΟΚ. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει χάσει την επαφή με τον αντίπαλό του. Που ξαναλέω, βάσει ιστορικού, έχει τον πρώτο λόγο εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ζάρας. Πάλι ο Μαργαρίτης χαμηλά με τον Γκάιτον, από τον οποίο υπερέχει. Και το εκμεταλλεύεται άριστα. Ο Γκάιτον είναι με το ζόρι, 93-94. Γρήγορη εκδήλωση επίθεσης. Δεν δικαιώνονται οι κριτικοί, αλλά θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία. Το σκέφτονται οι διαιτητές. Εν τέλει, time out που καλεί ο Σταύρος Νικονιάτης για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα 12,5 δευτερόλεπτα που απομένουν για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Πάω Ρέθυμνο 23-20 με τον Τζαμάλ Τζόνς να μετρά 10 για τον δικέφαλο, άλλους τόσους απέναντι ο Στίβ Μπαρτ Τζούνιορ. Αυτό είναι το τρίποντο από τον Ντέραμ νωρίτερα. Και η κίνηση του Βαγγέλη Μαργαρίτη που έχει δώσει πολλές λύσεις με 6 πόντους ήδη. Είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας. Με το τρίποντο, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, να συνιστά βασικό στοιχείο στο παιχνίδι και των δύο ομάδων, κυρίως βέβαια του Ρεθύμνου που έχει και μια παράδοση αρκετών ετών σε αυτόν τον τομέα. 12 από τους 20 πόντους των κριτικών έχουν έρθει πίσω από τα 6.75. Πάλι 9 για τον δικέφαλο, ο οποίος βάζει όμως και την μπάλα αρκετά χαμηλά, κυρίως με τον Μαργαρίτη. 12,5 δευτερόλεπτα είναι όλα για τους κριτικούς. Κλάντον στην επαναφορά. Ντάνιελς, Γκάιτον, ο οποίος στα 6 δευτερόλεπτα προσπαθεί να μείνει μαρκάριστος. Άλλαξε, βρέθηκε με τον Γκάρετ. Μόνος του θα πάρει το σουτ. Δεν θα ευστοχίσει. Σκορ πρώτης περίοδου λοιπόν. Πάω Ρέθυμνο 23-20 με τον Γκάιτον να αστοχεί και να χάνει την ευκαιρία για την ισοφάριση στην εκπνοή. Αρκετά παραγωγική η πρώτη περίοδος, με τους φιλοξενούμενους να μένουν κοντά στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟ. Από 10 ο Τζαμάλ Τζόουνς για τους γηπεδούχους
Steve Bart Jr. για τους φιλοξενούμενους. Εδώ η στατιστική εικόνα της πρώτης περίοδου. Αρκετά κοντά. Περισσότερους τομείς της ομάδας, με αρκετό περισσότερο δίποντο για τον ΠΑΟΚ. Ίσως να είναι και το σημείο που κάνει τη διαφορά. Κατά τα άλλα, ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο σε ένα ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον ως τώρα μάτς. Παντονίου ξεκίνησε στην πεντάδα και με δυο ασίστ έδωσε κάποια πράγματα. Βέβαια, ξαναλέω, είναι άλλου εντελώς διαφορετικού τύπου παίχτης σε σχέση με τον Phil Goss, τον οποίο θα αντικαταστήσει για αυτές τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός είναι ηγετική φυσιογνωμία, χαρισματικός σκόρερ. Ο Παντονίου είναι άλλου τύπου γκάρτ. Με συμβόλαιο 30 ημερών, αφού μετήχε νωρίτερα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αλλά όπως είπα και πριν, με μηνιαίο συμβόλαιο αποκτήθηκε και πέρσι ο Κατσίβελης, που εν τέλει εξελίχθηκε σε μια από τις κεντρικές φυσιογνωμίες του ΠΑΟΚ. Κατσίβελης δεν μένει πια εδώ. Η δική του αποχώρηση, του Χαραλαμπόπουλου, αλλά και κάποιων παιχτών που είχαν ανεβάσει πολύ τη μετοχή τους, όπως το Πέτεγουέ για παράδειγμα. Είναι από εκείνες που πρέπει, που καλείται μάλλον, να αντικαταστήσει ο ΠΑΟΚ. Ωραία άμυνα ψηλά και η τάπα στον Τρέισι Ντέιβις. Ο Γκάρετ είναι εξαιρετικός σε αυτού του είδους την άμυνα. Ο Μαργαρίτης φτάνει ως το lay-up και συμπληρώνει 8 πόντους στο άψε σβήσε με λιγότερο από 5 λεπτά συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ στο συν 5. Κλάντον άφησε στον Τρέισι Ντέιβις, από τον Ντάνιελ στον Μπάρτ που επέστρεψε. Στο ένας με έναν ο Μπάρτ. Άστοχος. Ψηλά, αλλά θα χάσει το rebound. Ο Τζαμάλ Τζόνστον βοήθησε. Ο Γκάρετ. Πάλι χαμηλά ο Μαργαρίτης. Ίδιο μοτίβο, αυτή τη φορά δεν ήταν καλό το τελειωμά του. Μάζεψε ο Κλάντον, άφησε στον Τέραμ που ανοίγει το γήπεδο. Αμαρκάριστος για τρεις. Ο Μπρέισι Ντέιβις, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ζάρας. Δεν παίρνει ρίσκο, περιμένει την ομάδα. Κονιάρης, από τη στιγμή που πέρασε ο Αντώνης Κονιάρης, σίγουρα η ομάδα του ΠΑΟ ξυμαζεύτηκε. Δεν βρήκε στόχο ο Τζόνς, μαζεύει όμως ο Ζάρας μακρινό rebound. Κλάντον πάντα ισχυρός στο rebound, κερδίζει και το φάουλ από τον Ντάριους Γκάρετ. Εδώ ο Κιθ Κλάντον, όχι ιδιαιτεραλτικός, μάλλον το αντίθετο θα έλεγα, αλλά με εξαιρετικές θέσεις στην ικανότητά του να κερδίζει rebound. Να και ο Σταύρος Χίζας που περνά από τον Τζαμάλ Τζόνς, ένα από τα καινούργια πρόσωπα του ΠΑΟΚ. Χίζας πέρσι έπαιζε στον Κολοσσό, έκανε μάλιστα την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, αλλά έχει φυτέψει και στο Ρέθινο. Ντέραμ παίρνει το σουτ. Κακή επιλογή. Φάουλ που κερδίζει στο rebound ο Κλάντον όμως. Υπόθηκε και νωρίτερα πως το positioning του Κλάντον στα rebound είναι εξαιρετικό. Καινούργια επίθεση 14 δευτερολέπτων λοιπόν για τους κριτικούς, οι οποίοι δεν έχουν απαντήσει εδώ και λίγη ώρα στο σκορ του ΠΑΟΚ. Όχι πως ο ΠΑΟΚ έβαλε και πολλούς βέβαια. Η διαφορά όμως είναι στους 5. 25-20 σε ένα μάτς γενικότερα ισορροπημένο ως τώρα. Μπάρτ με τον Ζάρα. Δημιούργησε. Πήρε το μακρινό ζουτ χωρίς να βρει στόχο όμως ο Καλογιαννίδης. Πάλι ο Κλάντον διορθώνει. Ο Μπρέισι Ντέιβις ήταν κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Από τη διεκδίκηση είναι η σειρά του ΠΑΟΚ να επιτεθεί ξανά η προηγούμενη φάση. Ψηλά
Παρά την προσπάθεια του Κλάντον, έρχεται ο Μπρέισι Ντέιβις να διεκδικήσει. Εν τέλει, Καλογιαννίδης και Ζάρας ήταν αυτοί που παλαιότερα θα λέγαμε ότι πάνε για τζάμπολ. Πρεκατοχή για τον ΠΑΟΚ με το συν 5 πια. Για τους γηπεδούχους να έχει μείνει για αρκετή ώρα, 25-20. Ένα καλάθι όλο σε αυτά τα 2,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου για τον Δικέφαλο. Κόνιαρης δεν μπόρεσε να περάσει, αλλά έχει μία ακόμη επιλογή, τελειώνει ο χρόνος. Παίρνει το σουτ, όχι καλή η προσπάθεια του Αντώνη Κόνιαρη. Μπρέισι Ντέιβις τρέχει να εκμεταλλευτεί, φάουλ από τον Σχίζα, χαμηλά. Έξυπνο εν τέλει, έτσι όπως έγινε. Άλλη μια φορά, εδώ το φάουλ από τον Σχίζα πριν. Ο Ντέιβις σουτάρει. Είναι ένα παιδί 23 χρονών και δεν έχει και την εμπειρία. Εκεί ακριβώς που ο αντίπαλός του κάνει το φάουλ. Να δοκιμάσει και το σουτ. Κοτς Παπαθεοδόρου και φέτος έχει την πολυτέλεια να πάει σε μεγάλο rotation. Έχει μια ομάδα με 12 ενεργούς παίχτες ο ΠΑΟΚ. Χαμηλά στον Κλάντον, ο οποίος εκεί υποψία βημάτων, πάντως έγινε φάουλ, όπως στηρίζει χαρακτηριστικά ο κύριος Κορομιλάς. Το Ρέθιμνο είναι χωρίς σκορ, περίπου 3 λεπτά σε αυτή την περίοδο, αλλά και μερικά δευτερόλεπτα και στην προηγούμενη. Ψάχνει το πρώτο του καλάθι εδώ και ώρα. Κακή επαναφορά από τον Τέραμ, έκλεψε ο Μαργαρίτης. Ο Λιονίδης πιέζει τον Χάτσερ που επέστρεψε μετά από ώρα. Δεν ξεκίνησε καλά ο Γουίλι Χάτσερ. Σχίζας στον Μαργαρίτη χαμηλά. Ήρθε και τον ντουμπλάρε ο Τέραμ για να κλέψει και στο ανοιχτό γήπεδο ο Μπρέισι Ντέιβις θα μας δώσει μια θεαματική φάση για το πρώτο καλάθι του Ρεθύμνου στη δεύτερη περίοδο. 25-22 όλη η φάση από το ξεκίνημά της. Το κλέψιμο του Τέραμ και το κάρφωμα του Μπρέισι Ντέιβις. Ζάρας στο δυνατό του σημείο, το μακρινό σουτ. Άστοχος, μαζεύει ο Κλάντον αφού έβαλε το χέρι νωρίτερα και ο Καλογιάννης. Στον ρυθμό που βολεύει το Ρέθυμνο τώρα το μάτς. Μπρέισι Ντέιβις από μακριά. Εκεί ο Κλάντον όμως μπορεί να δώσει και άλλη επίθεση. Και παράβαση, πάτησε τη γραμμή ο Καλογιαννίδης. Σε σχεδόν, όχι σε σχεδόν, σε παραπάνω από 4 αγωνιστικά λεπτά σε αυτή την περίοδο το σκορ είναι 2-2 από το 23-20. Μόλις από ένα καλάθι για κάθε ομάδα. Οι άμυνες είναι που έχουν τον πρώτο λόγο ή αν θέλετε η πολεότητα γενικώς. Ζάρας σε καλή κυκλοφορία μπάλας, παίρνει ακριβώς εκεί που θέλει την μπάλα για να βομβαρδίσει το Δωρή Ζάρας, ο οποίος ήρθε πέρσι από τον Ιούνιο αντίπαλο τον Άρη και μάλιστα υπέγραψε εκείνη την περιπετειώδη νίκη επί του Άρη με τα δύο δικά του τρίποντα στο φινάλε. Προβάδισμα με 6 για τον ΠΑΟ, 28-22. Χαμηλά ο Μπρέισι Ντέιβις απέναντι στον Μαργαρίτη, το σούτ από τα 3 μέτρα με τη λήξη του χρόνου. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι μετά την αναπήδηση ο Μπρέισι Ντέιβις και αυτός έχει δώσει ωραίες στιγμές ως τώρα. Σχίζας πολύ δυναμικά έρχεται να σκοράρει με το follow ο Γιάννικ Μορέιρα. Σχίζας με το δυναμικό του στυλ δεν ευστόχησε, αλλά έδωσε την ευκαιρία στον Μορέιρα να σκοράρει. Δεν υπάρχει παράβαση, μεσολάβησε ο Ζάρας, αλλά ο χρόνος έχει μικρύνει στα 10 δευτερόλεπτα πια το Ρέθυμνο. Πάλι ο Μπρέισι Ντέιβις πολύ πολύ εντυπωσιακά. Συνεχόμενη πόντι από τον Αμερικανό forward που φτάνει τους 6. Χάτσερ. Δυναμικό το φάουλ. Αλλά χαμηλά όπως έδειξε ο κύριος Σόμος.
Ο Willy Hatcher είναι πια στα 34 του. Θα λέγε κανείς πως σε άλλες εποχές είχε ακριβώς τον ρόλο του Phil Goss. Ένας παίχτης έμπειρος, ικανός και στη δημιουργία και στο σκοράρισμα. Ικανός επίσης να πάρει την μπάλα στα χέρια του όταν μπάλα καίει. Ζάρας υπό την πίεση του Μπάρτ. Μορέιρα σούτ από τα 5 μέτρα. Δεν είναι τυπικό σέντερο Μορέιρα, θα τον δούμε να βάζει και την μπάλα στο παρκέ ενίοτε. Εδώ βρήκε στόχο από μακριά. 32-26. ΠΑΟΚ διατηρεί μια διαφορά που φτάνει ως και τους 6 σε αυτήν την περίοδο. Κόνες κλειάρες από την κερκίδα για παράβαση βημάτων. Καλή άμυνα πάντως έτσι κι αλλιώς από τον Willy Hatcher, ο οποίος τώρα το ξανασκέφτεται. Ζάρας με τον Καλογιαννίδη, πολύ δυνατά. Κακό τελείωμα όμως από τον έμπειρο guard forward. Δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται από εκατέρωθεν επιπολαιότητα. Ωραία ο Μπάρτ. Κερδίζει το δικαίωμα να βάει στη γραμμή. Μπάρτ ο οποίος σκόραρε 10 γρήγορους πόντους στην πρώτη περίοδο. Αλλά έκτοτε δεν είχε ξαναβρει σημάδι. Τώρα θα πάει για δύο βολές και έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στο σκόρ. Για πρώτη φορά σήμερα και ο Γιάννης Αθηναίου. Άλλος ένας νεοφερμένος. Έλεγα και πριν ότι ο ΠΑΟΚ προσέθεσε αρκετή εμπειρία σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Hatcher, Αθηναίου, ο Γκάρετ ασφαλώς, αλλά και ο Μορέιρα ακόμη. Αν υπάρχει ένα στοίχημα, είναι περισσότερο ο Αμερικανός που δεν έχει πατήσει πάρκι ακόμη. Ο Μαλίκ Πόουπ, ο οποίος όμως είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού μέσα στην εβδομάδα. Και ασφαλώς αυτό παίζει τον ρόλο του στο γεγονός ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Λιγότερο στοίχημα είναι ο Τζαμάλ Τζόνς, ο οποίος έχει εμπειρία από ευρωπαϊκό μπάσκετ και μάλιστα με πολύ καλό δείγμα στην Α2 της Ιταλίας. 2 στις 2 από τον Μπάρτ, 32-28. Ξανά στο μάτς ο Ντάνιελς. Αποχωρεί ο Κλάντον, χαμηλώνει δηλαδή το σχήμα του, αποχωρεί και ο Καλογιαννίδης. Ο έτερος που περνάει είναι ο Γκάιτον. Χωρίς κλασικό σέντερ δηλαδή ο Σταύρος Νικονιάτης. Φάουλ που κερδίζει ο Αθηναίου. Το δεύτερο ομαδικό. Το έχει ήδη φτάσει τα 5 και στα 3 λεπτά που απομένουν για το φινάλε της περίοδου. Το Ρέθινο θα έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί τη γραμμή. Αθηναίου με τον Μπάρτ άφησε στον Σχίζα. Κάρος Σχίζας μέχρι το lay-up με το αριστερό. Ένα παιδί που τα δυνατά του πατήματα του δίνουν την ευκαιρία να πάει συχνά στο drive εδώ. Έφτασε και στο lay-up, πήρε και το foul για το συν 6 και ενδεχομένως συν 7. Συν δικεφάλου. Ξαναλλάζει μετάρι ο Παπαθεοδόρου με τον Ντάριους Γκάρετ αντί του Μορέιρα. Το συν 6 δεν άλλαξε. Ο Γκάι τον οργανώνει για το Ρέθινο. Εκεί μπερδεύτηκαν λίγο οι Αμερικανοί του Ρέθινου. 3 δευτερόλεπτα. Η παράβαση που υποδεικνύει ο κύριος Κορομιλάς. Καθυστέρησαν, άλλαξαν δύο φορές την μπάλα. Ενώ κάποιος θα πρέπει να πάρει την απόφαση να τελειώσει. Οι Ντάνιελς και Μπρέισι Ντέιβις κατά συνθήκη ψηλοί με και οι δύο τους forward στο χαμηλό σχήμα του Σταύρου Μικονιάτη. Hatcher. Ωραία δημιουργία, όχι. Τον μάτιασα. Έκλεψε ο Γκάιτον και τρέχει να ανοίξει τον εφηβιασμό. Μέχρι το lay-up που ήταν πολύ κακό. Φάουλ.
έξυπνο το τέταρτο. Και κατά συνέπεια χωρίς δικαίωμα για βολές στον ΠΑΟΚ. Time out που καλεί ο Σταύρος Μικονιάτη, καθώς οι παίχτες του έχουν μαζεμένες στιγμές επιπολαιότητας, ειδικά στην επίθεση. Σπατάλησαν εύκολες φάσεις, θα μπορούσαν να μειώσουν τη διαφορά. Το σκορ στο 34-28. Από την παραγωγικότατη πρώτη περίοδο με το 23-20 σε μια δεύτερη με πολύ χαμηλότερο σκορ επιμέρους 11-8. Απομένουν βέβαια 130 δευτερόλεπτα. Σε ένα μοτίβο αγώνα με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα, αλλά το ρέθινο να μην του επιτρέπει να διευρύνει αυτό το προβάδισμα μέχρι το συνέξι φτάσει. Γενικώς αυτή είναι η εικόνα του αγώνα, με τους κριτικούς να ακολουθούν, αλλά από διακριτική απόσταση στο σκορ. 12 έχει ο Μπάρτ για τους φιλοξενούμενους, είναι ο πρώτος σκορ όλου του μάτς. 10 ο Τζόνς που έχει κολλήσει κάπου, άρα δεν πήρε κιόλας προσπάθειες, είναι η αλήθεια. Άλλους 8 ο Μαργαρίτης για τον δικέφαλο. Επιστροφή από το time out με το συν 6 για τους γηπεδούχους. 34-28. 2 και 5 για το φινάλε του ημιχρόνου πια. Χατσέρ με τον τέραμα απέναντί του. Στον Αθηναίου ξανά. Προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Γκάρετ και τα κατάφερε. Κάριος Γκάρετ έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον κόουτς του Παθεοδόρου. Ήταν μια σχετικά ασφαλής επιλογή. Δίνει το high score της διαφοράς για σήμερα. Συν 8 ο ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία για το ημίχρονο. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Ο Χάτσερ υπέπεσε σε αυτό. Στην ελληνιστή γραμμή των Travis Daniels. Νομίζω ότι ο Χάτσερ και όχι ο Γκαρέτ, όχι. Σε κάθε περίπτωση ο Daniels θα πάει για τις δύο βόλες. Διαφορά στους 7 από τον Travis Daniels. Τον μοναδικό ξένο του Εθήμνου, ξαναλέω, που συνεχίζει από πέρσι. 2-2. Είναι και ο λόγος για τους ξένους που αποχώρησαν. Η μεγάλη αποχώρηση ασφαλώς, η μεγάλη απώλεια ήταν αυτή του Μούντι, ενός παίκτη ατραξιών και εξαιρετικός σκόρερ και πολύ πολύ θεαματικός. Χρυσικόπουλος από μακριά μετά τη δημιουργία του Χάτσερ. Η διαφορά στους 9. ΠΑΟΚ όλο και μεγαλώνει σε αυτή την τελική ευθεία το προβάδισμά του και αγγίζει πια το διψήφιο, καθώς μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Δυνάμωσε και την άμυνα, ο Μπάρτ παίρνει το τρίποντο, δεν θα καταφέρει να δώσει ανάσα, πολύ ψηλά ο Τζαμάλ Τζόουνς. Καλή εικόνα στα τελευταία λεπτά για τον ΠΑΟΚ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Τζόνς για τρίποντο και το συν 12, πράγματι, γίνεται ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Είδαμε τον Τζαμάλ Τζόνς, ο οποίος συστήνεται στο ευρύτερο κοινό. Τρέισι Ντέιβις για την απάντηση, όχι, ούτε τώρα ο ΠΑΟΚ μετρά συν 12. Έχει δώσει μόλις 10 πόντους στο ρέθινο σε αυτήν την περίοδο και έχει και 10 δευτερόλεπτα δικά του, ενδεχομένως για να μεγαλώσει αυτό το συν 12. Χάτσερ, χωρίς την πολυτέλεια για φάουλ. Στο ρέθινο, πράγματι, 44-30 στην εκπνοή. Πολύ πολύ εντυπωσιακά στο φινάλε ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει την διαφορά, την εκτοξεύει για την ακρίβεια. Και εκεί που τα 17-18 λεπτά κύλησαν με μάξιμουμ διαφοράς συν 6, το φινάλε του ημιχρόνου βρίσκει τον δικέφαλο στο συν 14. Ήταν η δεύτερη περίοδος που έκανε τη διαφορά το 21-10, όπως διακρίνετε κι εσείς.
σχετική κάρτα. Πάουκ βρήκε λύσεις και αμυντικά και επιθετικά σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο. Και μετέτρεψε το έξτρα στο συν 6 σε πολύ πολύ ασφαλέστερο συν 14. Με τον Τζόουνς να έχει πάρει φωτιά με 13 πόντους. Μαργαρίτης έχει άλλους 8. Αλλά γενικότερα με 8 παίχτες να έχουν δώσει σκορ στην ομάδα του Παπαθεοδόρου. ΠΑΟΚ έχει ξανά φέτος επιθετικό πλουραλισμό, όπως μπορούμε να διακρίνουμε τουλάχιστον από αυτό το πρώτο μικρό δείγμα. Ένα σημείο που ήταν δυνατό και πέρσι για την ομάδα. ΠΑΟΚ Ρέθυμνος 44-30 λοιπόν. Η κριτική που ήταν αρκετά κοντά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς. Σε αυτό το τέλος, το τρίλεπτο, έχασαν την επαφή τους και θα πρέπει να επιστρέψουν στο δεύτερο ημίχρονο αν θέλουν να εμφανιστούν ξανά ανταγωνιστικοί. Μικρή διακοπή, θα είμαστε ξανά μαζί από το Earth Play 1 και από το Basket League Show σε περίπου 10 λεπτά. Πίσω στο ΠΑΟΚ Sports Arena για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Δικέφαλο και το Ρέθυμνο. Τα πρώτα 20 λεπτά ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικά μέχρι και 1 και 17 πριν το τέλος. Εκεί το εύχραυστο συν 6 για τον ΠΑΟΚ σε 77 δευτερόλεπτα, ξαναλέω, μετατράπηκε σε πιστικό συν 14 το σερί 8-0 του Δικεφάλου από 36-30 σε 44-30 για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έχει εντυπωσιακό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο τον Τζαμάλ Τζόουνς με 13 πόντους, 3 στα 3 τρίποντα ο Αμερικανός που ήρθε από την Α2 της Ιταλίας και τη Βερόνα. Άλλους 8 σε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. ΠΑΟΚ ο οποίος μοιάζει να χτίζεται με την ίδια περσίνη συνταγή, δηλαδή από τους 11 που έχουν συμμετοχή ως τώρα, οι 8 έχουν δώσει σκορ, πλουραλισμός δηλαδή, όπως ακριβώς και η περσίνη εκδοχή της ομάδας του Παπαθεοδόρου. Απέναντι το Ρέθυμνο έχει βρει 12 πόντους από τον Μπαρτ και με καλά ποσοστά ως τώρα από τον Steve Bart Jr. Αλλά όχι και άξιους συμπεραστάτες. Το Ρέθυμνο με αρκετά άστοχα τρίποντα έχει μόλις 4 στα 16, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 50%, 6 στα 11. Αλλά νομίζω ότι η στατιστική κατηγορία που βγάζει μάτι είναι η δημιουργία. 12 η assist του Δικεφάλου ως τώρα, μόλις 3 για το Ρέθυμνο, του οποίου οι πόντοι βασίζονται ως επιτοπλίστων στην ατομική προσπάθεια. Κατά τα άλλα υπάρχει σχετική ισορροπία σε rebound 17-15 και λάθη 5-6. Σταύρος Μικονιάτης περιμένει από τους παίχτες του να μην εμφανίσουν άλλο νεκρό διάστημα όπως αυτό το τελευταίο 1,5 λεπτό που στήχησε το συν 6 να γίνει, το μείον 6 μάλλον, και τώρα θέλει να γίνει μείον 14. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου αντίθετα είδε αρκετά από τα πράγματα που θέλησε στο παρκέ. Ρέθυμνο επιτίθεται πρώτο με τον Αραζή και τώρα τον Γκάιτον. Κλάντον ήρθε να τον ντουμπλάρει, ωραίο Κόνιαρης. Ξαναλέω, η ταχύτητα δεν είναι το φόρτε του Κιθ Κλάντον. Τον Κόνιαρης το ξέρει αυτό καλά από την προπέρσινη κίνητη του παρουσία. 12 δευτερόλεπτα ακόμη για το Ρέθυμνο να εκτελέσει στην επίθεση. Φάουλ επιθετικό στην προσπάθεια για το ξεμαρκάρισμα του Γκάιτον. Αυτή είναι η φάση. Ξεκίνημα με λάθος και ο Πάκος έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το δικό του συν 14. Ο Μορέιρα χαμηλά με τον Κλάντον. Ο Αγγολέζος θα πάρει το maximum, η διαφορά στους 16, μαζί και δικαίωμα για βολή στον Γιάννικ Μορέιρα, ο πρώην παίκτης της ρωσικής Πάρμα. Φτάνει τους 8 πόντους και μαζί έχει και την ευκαιρία να πάει στους 9. Ξαναλέω, είναι διαφορετικού τύπου παίκτης από τους προκατόχους του στο 5, τον Κρουμπάλη και τον Τζάκσον που πέρσι έβγαλαν τη σεζόν στο ξεκίνημα και ο Καναδός ο Κλάσεν.
Μπάρτ. Από τον Ντάνιελς ο Ραζής. Κυπρίος τροφοδότησε τον Κλάντον που μπερδεύτηκε λιγάκι. Μακρινό σουτ του Μπάρτ. Ο οποίος δεν είναι το ίδιο ζεστός με το ξεκίνημα. Έχει κολλήσει στους 12 πόντους. 2 στα 6 τρίποντα ως τώρα. Το φλότερ από τον Κόνιαρη άστοχο, αλλά ο Μορέιρα μαζεύει. Και Αθηναίου από τους παίχτες, τους τρεις όλους όλους, που πάτησαν παρκέ χωρίς να δώσουν σκορ. Για τον Μορέιρα ξανά στους 11, ο Αφρικανός σέντερ έρχεται να γίνει η έξτρα λύση. Στους 10 διορθώνω, καθώς νωρίτερα δεν βρήκε στόχο στη βολή. Σε κάθε περίπτωση δικό του έργο είναι το συν 18. Η εκ νέου αύξηση της διαφοράς που πλέον μπορεί να πάει και άνω των 20 πόντων. Θα χάσει πάντως την ευκαιρία σε αυτό το τρίποντο ο Χρυσικόπουλος. Από το 36-30, 12 αναπάντητοι πόντοι για τον ΠΑΟΚ. Το Ρέθινο καλύτερα να μείνει στο μάτς πρώτα απ' όλα. Κάπου μπερδεύτηκε και ο Γκάιτον, παίρνει ένα τραβηγμένο σουτ. Ο Κονιάτης δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Αν δεν κάνω λάθος, κάλεσε time out. Μάζεψε άλλο ένα επιθετικό. Ο Γιάννικ Μορέιρα, το διαδοχικές προσποιήσεις. Ρεσιτάλ από τον Αγγολέζο, ο οποίος ανεβάζει τη δική του συγκομιδή στους 12 και του ΠΑΟΚ στους 50. Time out που κάλεσε ο coach Μικονιάτης, βλέποντας την ομάδα του να χάνει ολοκληρωτικά την επαφή της. Πριν από 3,5 αγωνιστικά λεπτά, το Ρέθινγκ ήταν στο μείον 6. Τώρα, καλύτερα να ανέβει το βουνό. 20 πόντους διαφοράς. 8 αναπάντητοι πόντοι στο φινάλε του πρώτου μέρους και άλλοι 6 στην εκκίνηση του δεύτερου. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στο Ρέθινγκ. Από το εύθραυστο 36-30 στο πολύ πιστικό πια 50-30. Φίλοι του ΠΑΟΚ δεν είναι πάρα πολύ στην κερκίδα, αλλά ασφαλώς είναι ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουν. Το οποίο ξαναλέω μοιάζει με συνέχεια της περσινής σεζόν. Με την ίδια συντάγη. Και αναμονή βέβαια και του Φιλ Γκος, ο οποίος θα χάσει μερικές ημέρες ακόμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο παίχτης που ορίζει εν πωλής το επιθετικό παιχνίδι του κεφάλου. Βέβαια φέτος υπάρχει με ανάλογα στοιχεία και ο Χάτσερ. Μορέιρα και Τζόουνς είναι οι παίχτες, οι δύο παίχτες που ασφαλώς κερδίζουν ένα παραπάνω χειροκρότημα ως νεοφερμένοι. Υπάρχει και ο Μαλίκ Πόου που μέχρι τώρα δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής και πιθανότατα αν συνδυαστεί το γεγονός με το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε. Θα φυλαχθεί. Όσο για το Ρέθυμνο, έχει ένα μεγάλο νεκρό διάστημα πια. Μπρέισι Ντέιβις για τρεις. Επιτέλους, γκολ θα φωνάξουν στον πάγκο οι κριτικοί. Σχεδόν 4,5 λεπτά χωρίς σκορ. Ο Μπρέισι Ντέιβις μειώνει κάπως τη διαφορά. 50-33. Υπάρχει βέβαια πολύ ματς ακόμη, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πια. Η απάντηση από τον Αθηναίου. Και μάλιστα με πιθανό τετράποντο. Ο Γιάννης Αθηναίου γίνεται ο ένατος παίχτης του ΠΑΟΚ που σκοράρει απόψε. Κερδίζει και το φάουλ. Καλό passing game από τον Γκάρετ. Ο Τέραμ παίξε άμυνα. Ο Θεός να την κάνει. Σε λάθος χρόνο. Έτσι έδωσε δικαίωμα για συμπληρωματική βολή στον Αθηναίου. Η απάντηση στο τρίποντο του Μπρέισι Ράιτ. Του Μπρέισι Ντέιβις. Η δύναμη της συνήθειας. Του Μπρέισι Ντέιβις νωρίτερα. Και απάντηση με τόκο. Συν 21 πια. Καθώς ο Αθηναίου ολοκληρώνει το τετράποντο.
Και άλλο τρίποντο από τον Γκάιτον. 54-36. Κόπουλος χαμηλά, Αθηναίο το σκέφτηκε, τώρα τροφοδοτεί για το κάρφωμα τον Γκάρετ. Ωραίο μπάσκετ. Με παιχνίδι μέσα έξω, με πολλή δημιουργία. 56 πόντους σε 24 λεπτά μετράει ο ΠΑΟΚ. Έχει πάει ήδη ψηλά και αυτή η φάση όμορφη με την κατάληξη, το κάρφωμα του Ντάνιελς. Από τη δημιουργία του Ντέραμ στους 18 η διαφορά. Το Ρέθινο θα πρέπει να βρει λύσεις κυρίως αμυντικά για να μπορέσει να επιστρέψει στο μάτς. Προς το παρόν έχει πρόβλημα και στο rebound, καθώς μάζεψε άλλο ένα ο Γκάρετ. Εν τέλει βγήκε η άμυνα με τα πολλά πάντως η κατοχή για τους κριτικούς. Σταύρος Νικονιάτης προήχθη από βοηθός. 9 χρόνια βοηθό στη σειρά. Σκουρτόπουλο, Καλαφατάκι. Βετούλα πέρσι. Παλαιότερα με Κουφό. Πρώτος προπονητής πια για την ομάδα της Κρήτης. Παράβαση 8 δευτερολέπτων. Ένα πολύ φτηνό λάθος. Τώρα μου ζητάει εξηγήσει εκεί, μάλλον δεν κατάλαβε κάτι. Το ίδιο και ο πάγκος των κριτικών. Κονιαρίς και Αθηναίου, δύο από τα παιδιά που σήκωσαν το βάρος και στην εθνική ομάδα με τις απουσίες των παιχτών της EuroLeague στα προκριματικά. Τέλος επίθεσης, καλή άμυνα για το Ρέθυμνο, του οποίου το λάθος νωρίτερα δεν στήχησε. Εν τέλει παίρνει ξανά την κατοχή. Διαφορά στους 18. Ντέραμ που τώρα θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Προσπέρασε τη γράμμη. Εγκαίρος. Ωραία δημιουργία ξανά για τον Ντάνιελς, ο οποίος σκοράρει δύο ακόμη πόντους. 56-40. Οι Αμερικανοί του Ρεθίνου το χάρισμα το έχουν το επιθετικό. Το θέμα είναι αν μπορούν να παίξουν σε καλά οργανωμένο παιχνίδι. Εδώ η μπάλα κυκλοφόρησε ωραία και ο Κόνιαρης γίνεται ο 10ος σκόρερ από τους 11 που έχει χρησιμοποιήσει. Ο Παπαθεοδόρου μόνο ο Νόντας Παπαντονίου δεν έχει βρει ως τώρα ούτε έναν πόντο. Και ο Μαλίκ Πόου που δεν έχει παίξει. Όλα αυτά προς επιβεβαίωση αυτού που τονίστηκε και νωρίτερα για τον πλουραλισμό που χαρακτηρίζει και φέτος τον ΠΑΟΚ. Φάουλ από τον Γκάρετ, ο οποίος μετακίνησε τα πόδια του αντικανονικά. Ήταν το πρώτο ομαδικό του δικεφάλου σε αυτή την τρίτη περίοδο. Από το τρίποντο του Αντώνη Κόνιαρη η διαφορά εκτοξεύτηκε πάλι στους 19. Από τα αγαπημένα σχήματα παλαιότερα του Σούλη Μαρκόπουλου και πέρσι του Ηλία Παπαθεοδόρου. Αυτό με σέντερ τον Μαργαρίτη. Ως απάντηση στην... Εδώ και ώρα, αλλά αρκετές φορές σήμερα, επιλογή του κόουτς Νικονιάτη να παίξει με τη σειρά του χωρίς κλασικό σέντερ. Καλή κυκλοφορία, ο Ντέραμ για τρεις. Στη λήξη του χρόνου, 59-43. Καλύτερο επιθετικό παιχνίδι για το Ρέθινο σε αυτή την τρίτη περίοδο. Έχει βρει ήδη 13 πόντους. Αλλά στην άμυνα οι απαντήσεις έρχονται αβίαστα. Ψυχόπουλος σχεδόν χωρίς αντίπαλο μέχρι το lay-up.
Καλή ο Ντέραμ. Μπαρ, τον οποίο από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ έχει περιορίσει. Ωραία φάση και τώρα από τον Μπρέισι Ντέιβις, τον οποίο ξαναλέω έχουμε δει σε μερικές πολύ θεαματικές στιγμές. Είναι ένα παιδί μόλις 23 χρονών με ταχύτητα, μεγάλο άλμα και με ικανότητα στο σκοράρισμα. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, άλλωστε στην Κρήτη ξέρουν καλά να αναγνωρίζουν τέτοιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Κάποτε με τον Ken Gabriel, παλιότερα με τον Brent Fetway, αλλά αυτός είχε συστηθεί ήδη με τον Ισιακό. Τον Ζακ Ράιτ ακόμη παλιότερα. Βρήκαν παίχτες που έκαναν το βήμα παραπάνω εν ολίγης. Πέρσι ο Μούντι. Κονιάρης για το δεύτερο του τρυπόντο και αυτό. Και εκεί που η διαφορά έπεσε στους 15 ξανά, στους 18, από το δεύτερο τρίποντο του Κόνιαρη σε αυτή την περίοδο. Ντάνιελς δεν υποδέχτηκε καλά την μπάλα, τη διατήρησε στον έλεγχό του. Γκάιτον και άλλο ένα τρίποντο, δεν τα κατάφερε, αλλά το Ρέθινο ανανεώνει την επίθεση. Με τον Μπρέισι Ντέιβις. Μπαρτ θα πάρει δικαίωμα για δύο βολές από την ατομική του προσπάθεια. Στην Μπαρτ Τζούνιορ είναι ο μόνος από τους ξένους παίκτες του Ρεθύμνου. Με δεύτερο ίσως τον Κλάντον, αλλά και αυτός είναι αρκετά νεότερος του. Με μεγάλη εμπειρία, Μπαρτ είναι στα 34 του. Περισσότεροι είναι νέα παιδιά. Και από αυτή την άποψη ο Σταύρος Μικονιάτης περιμένει βελτίωση στη διάρκεια της σεζόν. Οι δύο πρώτοι πόντοι του Στίβ Αρτ Τζούνιορ στο δεύτερο ημίχρονο για το 64-48. Έλεγα για πριν πως τον έχουν περιορίσει κάπως παίχτες του ΠΑΟΚ από τους 12 στους 14. Ξανά σχήμα με σέντερ στις δύο ομάδες. Κλάντον από τη μία πλευρά, Μορέιρα από την άλλη. Η απάντηση, όπως επιβάλλει η τακτική των δύο προπονητών. Κόνιαρης, ο οποίος έχει πάρει τα ενία σε αυτή την περίοδο. Σαν και ο Τζαμαλ Τζόνς που είχε ώρα να σουτάρει. Και συνεχίζει με το εντυπωσιακό 4 στα 5 τρίποντα. Τζόνς στους 16. Από το 3 ο ΠΑΟΚ έπαιρνε αρκετό σκορ πέρσι. Πρώτα με τον Lucky Jones, έπειτα με τον Petaway. Ειδικά ο Petaway στο φινάλε που προσαρμόστηκε πλήρως. Έδωσε πάρα πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Και ο Τζαμάλ Τζόνς δείχνει ότι μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο. Το πρώτο δείγμα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Είναι η αλλαγή με τον Μορέιρα να επιχειρεί να ακολουθήσει. Τον Μπαρ δεν είναι και εύκολο. Ο Ντέραμ παίρνει το φάουλ. Ήταν πρακτικά αδύνατο να βρει και στόχο. Αυτός είναι ο Τζαμπρίλ Ντέραμ. 24χρονος Αμερικανός, εύρημα από την Ουγγαρία. Εκεί έπαιζε πέρσι. Ντέραμ στους 7, επιχειρώντας να ρίξει τη διαφορά το Ρέθυμνο. Έχει βρει σκορ, ξαναλέω. Αν ευστοχίσει και στη δεύτερη βολή ο Αμερικανός γκάρντ, οι Κρητικοί θα φτάσουν στους 20 πόντους αυτή την περίοδο και απομένουν 2 ολόκληρα λεπτά. Αλλά, το αλλά είναι το κρίσιμο, δεν έχουν ανάλογη αξιοπιστία, ανάλογη βελτίωση και στην άμυνα. Εκεί ο ΠΑΟΚ πολύ εύκολα ξανά φτάνει
Κοντά στο καλάθι, μάζεψε μετά την πρώτη προσπάθεια του Μαργαρίτη. Ο Μορέιρα, τρίτη. Χωρίς να ανανεωθεί ο χρόνος. Απόπειρα του δικεφάλου μετά από μια μικρή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Κόνιαρης θα σουτάρει από την πίεση και του χρόνου. Βγήκε εν τέλει η άμυνα με το rebound των κριτικών. Δέραμα ανοίγει το παιχνίδι και τροφοδοτεί τον Κλάντον, που μοιάζει ακόμη λιγάκι βαρύς. Δεν είναι έτοιμος, εμφανώς, ο Κιθ Κλάντον. Εδώ παίρνει το φάουλ που σημαίνει βολές όμως. Για να τον δούμε από τη γραμμή. Στη θητεία του με τον δικέφαλο πρόπερση ο Κιθ Κλάντον. Ήταν μια μικρή περιπέτεια κάθε φορά που πήγαινε στη γραμμή. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα σε έναν χρόνο. Η πρώτη βόλη του Κλάντον πάει στο σίδερο. Και το Ρέθινο χάνει μια πρώτη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά. Μηδέν στις δύο από τον Κλάντον, ο οποίος, σαν να λέω, είχε αυτή την κακή συνήθεια να μην είναι εύστοχος από τη γραμμή. Πολύ κακό, πολύ μεγάλο μειονέκτημα για ψηλό. Κακή συνεννόηση τώρα ανάμεσα σε Μαργαρίτη και Αθηναίου. Συμπαίχτες και στην εθνική ομάδα. Εδώ δεν τα κατάφεραν πάντως. Και όχι μόνο συμπαίχτες και πρωταγωνιστές μάλιστα σε κάποια από τα παιχνίδια. Τις νίκες της εθνικής μας που εξασφάλισε την πρόκριση για το παγκόσμιο. Μετά από ώρα στο μάτς ο Σχίζας, όπως και ο Καλογιαννίδης για το Ρέθινο. Διαφορά στους 17. Κλάντον πιεζόμενος από τον Μορέιρα, κάνει αυτά που δεν πολύ συνηθίζουν ψηλή, να βάζει την μπάλα στο παρκέ δηλαδή. Επιθετικό από τον Μπάρτ που άπλωσε το χέρι του και απόθυσε τον Κόνιαρη. Η αναγνώριση ωραία από τον Μπάρτ για την άμυνα του αντιπάλου και το ορθό του σφυρίγματος. Αθηναίου στην αλλαγή με τον Κλάντον που δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορο στα πόδια. Τροφοδότησε τον Μορέιρα, είδε το μίσματς. Ο Αγγολέζος έχει γίνει σημείο αναφοράς σε αυτή την περίοδο. Σκοράροντας συνεχώς, βλέπει από πολύ ψηλότερα τον αντιπαλό του, τον Γκάιτον. 18 ολόκληροι πόντους χωρίζουν. Και συν 19 ξανά για τον δικέφαλο. Στη γραμμή ξανά ο Μπάρτ. 20 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Μορέιρα έχει φτάσει. Εθίως για τον ΠΑΟΚ, όχι για τους κριτικούς, τους 14 με 8 πόντους στην περίοδο αυτή. Μπαρτ μόνο με βολές έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα του Ρεθύμνου δεν είναι επιθετικό. Οι 21 πόντοι στην τρίτη περίοδο και ενδεχομένως 22, όχι. Δεν είναι καθόλου κακή συγκομιδή, αλλά οι 25 παθητικό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό πληγώνει τους κριτικούς. Καθώς ο ΠΑΟΚ έχει την τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου. Ο Ρέιρα δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι ο χρόνος ολοκληρώνεται. Σκοτωμένο σουτ. Δεν θα βρει στόχο. 69-51. Πάντως ο Αγγολέζος έχει υπογράψει αυτή την τρίτη περίοδο με 8 πόντους. Ο ΠΑΟΚ διευρύνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Από το συν 14 στο συν 18. Με επιμέρους 25-21 στην περίοδο. Εδώ. Το σκορ ανά δεκάλεπτο. Και το καθαρό πλεονέκτημα πια του ΠΑΟΚ, ο οποίος με συν 18, 10 λεπτά πριν το φινάλε, θα πρέπει να το παλέψει και ο ίδιος για να απειληθεί. Όχι γιατί δεν υπάρχει χρόνος, κάθε άλλο, το μπάσκετ, στο μπάσκετ
Το δεκάλεπτο είναι πια τίποτα. Κυρίως όμως γιατί η εικόνα του Ρεθύμνου δεν είναι ενθαρρυντική, ειδικά στα μετώπιστα είναι εκεί όπου ο ΠΑΟΚ σκοράρει με άνεση. Έχει άνω των 20 πόντων σε κάθε ένα από τα 3 δεκάλεπτα. Πάει για 90 πόντους με τον ρυθμό αυτό. Έχοντας πάρει λύσεις, το ξαναλέω, από τους 10, εκ των 11 που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ο Pop δεν έχει παίξει καθόλου, ο Βαλτονίου δεν έχει σκοράρει. Οι υπόλοιποι όμως έχουν δώσει όλοι σκορ. Με πρώτο τον Τζαμάλ Τζόνς στους 16 και τον Γιανίκ Μορέιρα δεύτερο στους 14, από αυτή την άποψη. Το γεγονός ότι δύο καινούργοι ξένοι ηγούνται στο σκοράρισμα είναι ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ενθαρρυντικό για την ομάδα του coach Παπαθεοδόρου. Οι 15 του Steve Bart είναι οι περισσότεροι για το Ρέθυμνο. Έχει ανέβει στους 12 όμως ο Bracy Davis. Ο Kevin Bracy Davis, ο 23χρονος forward, έχει πολύ ωραία εικόνα τώρα. Από τους παίχτες που θα μας απασχολήσουν κατά πως φαίνεται μέσα στη σεζόν. ΠΑΟΚ Ρέθυμνο 69-51, τέταρτη περίοδος, με τον Θοδωρή Ζάρνε επαναφέρει για τον Χάτσερ. Ζάρας σε μια χαρακτηριστική κίνησή του, ως το lay-up για το συν 20 ξανά. Γκάιτον για τον Bracy Davis. Ένα σουτ από την πίεση του χρόνου, γι' αυτό και τόσο άσχημο. Φάουλ από τον Καλογιαννίδη στον Χάτσερ. Πρώην παίκτης των Τρικάλων σταμάτησε την απόπειρα του ΠΑΟΚ να βγάλει ευνηδιασμό. Ζάρας εκεί μπερδεύτηκε, αλλά θα μαζέψει κανείς τελικά για το Ρέθυμνο η κατοχή. Δεν τα κατάφερε ο Μαλίκ Τζόνς, αλλά έφυγε κάτω από τα πόδια του. Ο Αμερικανός που ξαναλέω έχει πολύ μεγάλο χάρισμα στο σκοράρισμα, το έχει δείξει γρήγορα. Και αν βελτιώσει και την υπόλοιπη αγωνιστική της συμπεριφορά, κυρίως στην άμυνα, θα είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Πάντως σε πρώτη φάση δείχνει από τα πιο ενδιαφέροντα καινούργια πρόσωπα του πρωταθλήματος. Γκάιτον, κακή πάσα για τον Ντέραμ. Οι δύο Αμερικανοί, νεοφερμένοι Αμερικανοί, δεν συνεργάστηκαν. Είναι το 10ο λάθος του Ρεθύμνου σήμερα. Με τη σειρά του υποπίπτει ο ΠΑΟΚ σε λάθος, το 8ο ομαδικό. Μιλά στον Κλάντον απέναντι στον Μορέιρα. Εδώ μια φάση τυπική του Κιθ Κλάντον, ο οποίος θα σκοράρει. Μορέιρα πήγε στη γραμμή και έχασε την ευκαιρία για τους πρώτους του απόψινους πόντους. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη του με τη φανέλα του Ρεθύμνου. 71-53. Ο Ιρακιαζάρας. Καλή άμυνα του Κλάντον. Δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε ο Μορέιρα. Πάτησε πρώτα τη γραμμή. Συνεπώς κατοχή για τους κριτικούς που έχουν την ευκαιρία να μαζέψουν κάπως τη διαφορά από το μείον 18.
Τώρα με τον Χάτσερ να τον πιέζει. Προσωπική φάση από τον Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος ανεβάζει την κομιδή του στους 10 πόντους και καθώς το Ρέθινο τρέχει ένα πολύ μικρό σερί, 4-0, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου καλεί time out, καθώς είναι το σημείο που από την πλευρά του ΠΑΟΚ θέλουν να σκοτώσουν το μάτς, να μην επιτρέψουν στον αντίπαλο τη σκέψη έστω ότι μπορεί να επιστρέψει. Μείον 16 μετρά το Ρέθινο που πληρώνει την κακή του άμυνα για 3 περιόδους. Να δούμε αν υπάρχει μέλλον στο μάτς. Η κριτική αυτή μετά από σεζόν με πολλές αλλαγές. Η απώλεια του Μούντι, η οποία ήταν και λίγο πολύ αναμενόμενη, είχε ανεβάσει αρκετά το στάτους του. Ακόμη περισσότερο νομίζω όμως κρίσιμη είναι η απώλεια του Χαριανόπουλου, ο οποίος είχε γίνει περίπου το πρόσωπο που χαρακτήριζε το μπάσκετ του Ρεθύμνου. Αλλά το παιδί με τη σειρά του είχε βελτιωθεί πάρα πολύ, στέλεχος της εθνικής ομάδας και δικαίως κέρδισε μια ακόμη ευκαιρία για να παίξει, να βρει πρωταγωνιστικό πια ρόλο σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί παλιότερα φύτευσε και στον Παναθηναϊκό Επιβεδουλάκη και στον Ολυμπιακό ακόμη πιο μικρός, στον ΠΑΟΚ επίσης ακόμη νεότερος, έφηβος. Τώρα όμως είναι πια όριμος για να παίξει τη φετινή ΑΕΚ. Το δύσκολο για το Ρέθινο να τον αντικαταστήσει. Σήμερα λείπει και ο Χριστοδούλου, που βγαίνει μπροστά πια από τον ελληνικό πυρήνα. Εφτάμιση λεπτά ακόμη. Συν 16 για τον ΠΑΟΚ που έχει και την κατοχή με τον Ζάρα. Ζάρας πήρε αρκετές μαζεμένες μπάλες. Χάτσερ μέχρι το lay-up δεν θα τα καταφέρει. Μορέιρα όμως είναι εκεί να ανανεώσει. Νικητής ο Κλάντον. Το Ρέθινο έβγαλε με αίμα έστω μια άμυνα που του δίνει το δικαίωμα να παραμείνει στη διεκδίκηση. Επιθετικό φάουλ από τον Μπρέισι Ντέιβις. Αυτό υπέδειξε ο κύριος Σόμος. Ανταλλάχθηκαν εκεί αρκετές αγωνίες. Η υπόδειξη του Έλληνα ρέφερ ήταν για επιθετικό. Χάτσερ για τον Ζάρα. Πάλι για τον Γουίλι Χάτσερ για 3. Μαζεύει ο Μορέιρα. Πάλι ο Ζάρας ψηλά, εντυπωσιακά μαζεύει ο Μπρέισι Ντέιβις. 4 Αμερικανοί και ο Καλογιαννίδης στο παρκέ για το Ρέθινο. Κλάντον χαμηλά με τη δύναμή του προσπαθεί να υποφεληθεί έναντι του Μορέιρα. Η συνταγή ήταν η ίδια, το αποτέλεσμα διαφορετικό. Δεν τα κατάφερε ο Κιθ Κλάντον. Ο χρόνος μειώνεται, η διαφορά όχι το ίδιο γρήγορα. 6,5 λεπτά, ακόμη λιγότερο, για το φινάλε. Συν 16 για τον ΠΑΟΚ με τον Χάτσερ. Ούτε τώρα. Σχίζας τρέχει για το μακρινό rebound. Τελικά δεν χρειάζεται καν να επέμβει, καθώς από τα χέρια των φιλοξενουμένων έχει περάσει μπάλα εκτός. Επιστροφή μετά από πολλή ώρα για τον Ανδρέα Γκλινιαδάκη. Επιστρέφει και ο Μπαρτ. Γκλινιαδάκης έχει παίξει σήμερα 3-44 όλο-όλο. Έβαλε το πρώτο καλάθι του Ρεθύμνου. Και στα 37 του βέβαια ο Έλληνας σέντερ. Απέναντι στον Μορέιρα δεν μπορεί εδώ να τη δράσει ο Γιάννικ Μορέιρα. Έχει 16 πόντους και 13 rebound, παρακαλώ, σε μια τρομερή εμφάνιση. Συν 18 για τον ΠΑΟΚ με τους νεοφερμένους του ξένους, τον Αμερικανό Τζαμαλ Τζόουνς και τον Αγγολέζο Γιάννικ Μορέιρα.
να κάνουν τη διαφορά. Ο Ντόραμ θα πάει στη γραμμή για βολές. Και αυτός μοιάζει ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο Αμερικανός γκάρντ. Όπως και ο Μπρέισι Ντέιβις. Και θα αναφέρουμε φυσικά στον Μπάρτ των Κλάντων που είναι αρκετά γνωστοί στο ελληνικό κοινό. Τώρα στους 11. Τώρα στους 12. Με αρκετή οικονομία μάλιστα στα σουτ. Έχει χάσει μόνο ένα. Η άμυνα βέβαια είναι μια άλλη κουβέντα, εντελώς διαφορετική. Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύεται να σκοράρει ούτε σε αυτή την περίοδο. Στο σύν 18, 75-57 ως το lay-up του Ζάρα. Πάλι που κερδίζει από τον Χάτσερ. Μπαρτ. Τρίτο ομαδικό. Στροφή Ντάνιελ αντί του Μπρέισι Ντέιβις, ο οποίος έχει παίξει αρκετά σήμερα. Ντέραμ, σούτ από τα 6 μέτρα. Πολύ κακό. Δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το rebound ο Γλυνιαδάκης. Συνεπώς κατοχή για τον ΠΑΟΚ που αγγίζει ξανά το συν 20. Δεν μπόρεσε το ρεθινό να μαζέψει τη διαφορά και καθώς ο χρόνος λιγοστεύει, πέσαμε πια στο τελευταίο 5 λεπτό. Πολύ δύσκολα θα αποφύγει την πρώτη ήττα. Ωραία, απέφυγε τα βήματα. Ζάρας για τον Τζόνς, το σούτ από τα 5 μέτρα. Άστοχος αυτή τη φορά, Γλυνιαδάκης, Ντάνιελς και Μπάρτ για το lay-up. Στους 16 ξανά η διαφορά. Από τον πρώτο σκόρερ του Εθήμου, στους 17, ο Στίβ Μπάρτ Τζούνιορ. Θυμίζει αρκετά τον πατέρα του. Και στις κινήσεις και στο στυλ. Μωρέιρα δεν τα κατάφερε να καρφώσει από το φάουλ του Γλυνιαδάκη όμως. Ο έμπειρος Ανδρέας Γλυνιαδάκης έκανε το φάουλ ακριβώς όπως έπρεπε προκειμένου να αποφύγει τους δύο πόντους και να δώσει την πρόκληση στον Μωρέιρα από τη γραμμή. Πάντως στις βολές που εκτέλεσε νωρίτερα σήμερα, από τις τρεις που εκτέλεσε, τις δύο τις έβαλε. Επιστροφή Χρυσικόπουλου αντί του Τζαμάλ Τζόνς που έχει μείνει στους 16. Το φάουλ του Γλυνιαδάκη ήδη έχει φέρει όφελος από την πρώτη χαμένη βολή του Γιάννικ Μωρέιρα. Μηδέν στις 2 από τον παίχτη που ξαναλέω έχει σήμερα 16 πόντους, 18 πόντους και 14 rebound σε 21 λεπτά συμμετοχής. Ένα φάουλ ενδεχομένως από τον Γκάιτον ή έπεσε εύκολο ο Χάτσερ. Σε κάθε περίπτωση το μάτς συνεχίζεται. Βγήκε η άμυνα για τον ΠΑΟΚ και με τον Λίνο Χρυσικόπουλο στον εφηδιασμό να αφήνει για τον Σχίζα. Έχει αρκετούς παίχτες με ταχύτητα ο ΠΑΟΚ πια. Ο Χρυσικόπουλος ήταν από πέρσι θεσμασμένος, αλλά έρθει και ο Σχίζας. Ένα πολύ δυναμικό guard forward. Εξαιρετικά πατήματα. Άνοιξε το γήπεδο πάρα πολύ γρήγορα. Τρίποντο του Μπάρτ. Από ένα σημείο και μετά ο Στιβ Μπάρτ δεν βρήκε στόχο. Αλλά είναι εκεί για να μαζέψει εντυπωσιακά το rebound και να κερδίσει δύο βολές ο Ντάνιελς. Τρεις αλλαγές μαζί. Παπαντονίου, Γκάρετ και Αθηναίου. Φεύγουν οι Χάτσερ
Μορέιρα και Ζάρας. Για να κερδίσουν όλοι μαζί το χειροκρότημα, φαντάζομαι λίγο παραπάνω ο παίχτης που σημαδεύει το μάτς, ο Γιάννικ Μορέιρα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Τζαμάλ Τζόν με την ευχέρειά του στο σκορ, αλλά η πληθωρική παρουσία του Μορέιρα εν τέλει επισκιάζει και αυτόν τον Αμερικανό forward. Λάθος και το ρέθινο έχει την ευκαιρία για μια ακόμη επίθεση. Κοιτάκι επαναφορά. Κλάντον με τον Γκάρετ ταιριάζουν περισσότερο από ό,τι με τον Μορέιρα. Μπαρτ ως το lay-up, πολύ πολύ εντυπωσιακά. Τρία λεπτά ακριβώς για το φινάλε, στους 15 η διαφορά. Από τη δεύτερη ευκαιρία νωρίτερα. Παντονίου. Αθηναίου το σκέφτηκε. Κακή μεταβίβαση και ευκαιρία για το transition από τον Ντάνιελς, ο οποίος πήγε κάπως άτσαλα και προσγειώθηκε άσχημα στον καμέραμαν. Για να δούμε, να μην έχουμε χειρότερα πρώτα απ' όλα. Εδώ το ξεκίνημα της φάσης, η λάθος μεταβίβαση του Παπαντονίου. Το ζεστό χειροκρότημα τώρα. Κοιτάξτε, χάνει τον έλεγχο, βάζει μεν το lay-up, αλλά προσέχοντας την πορεία της μπάλας δεν προσγειώνεται το μαλά, κάθε άλλο. Όπως φαίνεται πάντως δεν είναι κάτι σοβαρό. Για τον Travis Daniels, ο οποίος έριξε τη διαφορά στους 13. Για να δούμε, 2 και 20 μένουν. Υπάρχει μέλλον, βήματα από τον Γκάρετ. Νομίζω πως τη χάρισαν οι διαιτητές. Όχι, λέει χαρακτηριστικά ο Χριστοδούλου, οπότε κάτι ξέρει παραπάνω. Στην ανάλογη παρατήρηση του πάγκου του Εθήμου για βήματα. Ο κύριος Χριστοδούλου είναι top διαιτητής. Και ο κύριος Κορομιλάς είναι top διαιτητής, οπότε... Μάλλον ξέρει καλύτερα από εμάς. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Προς το παρόν time out, με το μάτς να μοιάζει τελειωμένο. 1.58 και η διαφορά στους 15. Νωρίτερα ο Ρέθινο κάπως τη μείωσε στους 13, αλλά χωρίς ανάλογη συνέχεια. Σε αυτή την τέταρτη περίοδο κάπως έχει βελτιωθεί η άμυνα των κριτικών. Από τους 23, 21 και 25 πόντους αντίστοιχα ανά περίοδο. Σε αυτά τα 8 λεπτά η διαφορά, μάλλον το σκορ του ΠΑΟΚ είναι μόλις 10 πόντους. Για να δούμε τη φάση που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Εδώ ο Ντάνιελς. Και εδώ κάπου οι διαιτητές ίσως να είχαν, να επέδειξαν μια παραπάνω ανοχή. Κάπου υπήρχε μια σύγκρουση, κάπου υπήρχε μια... Κάπου τα... ο βηματισμός του Ντάνιελς δεν ήταν ορθός. Ανάμεσα από φάουλ και βήματα επέλεξαν να αφήσουν το μάτς. Ήρθε και ο τραυματισμός, μικρό τραυματισμός ευτυχώς. Αλλά αυτά είναι ίσονος σημασίας. Γενικά η εικόνα του μάτς είναι με τον ΠΑΟΚ και αισθητά ανώτερο, να μην έχει απειληθεί από το 2-6-1-33 φινάλε του πρώτου μέρους και μετά. Θυμίζω το 36-30 που έγινε εν ρηπή οφθαλμού σε 77 δευτερόλεπτα. 44-30. Έκτοτε δεν ξαναείδαμε ντέρμπι. Και κατά πως φαίνεται δεν θα δούμε κιόλας, καθώς το Ρέθιμνο δεν σκοράρει όσο θα έπρεπε. Ο χρόνος λιγοστεύει. Η διαφορά είναι ψηλά στους 15. ΠΑΟΚ, θα θυμίσω, τρίτος μεν πέρσι, αλλά με κακό ξεκίνημα. Στην πρεμιέρα έχει τυχεί εδώ από τον Προμηθέα που είχε δείξει τις διαθέσεις του από νωρίς. Γενικώς ξεκίνησε άσχημα, καθώς είχε και τραυματισμούς. Να και ο Γκάρετ που παίρνει τα σούτα από τα 5 μέτρα για να ανεβάσει τη διαφορά. Ακόμη και μακριά από τα 6 σχεδόν μέτρα.
Ο Ντάριους Γκάρετ. Τα ποσοστά των δύο ομάδων. Αισθητά ανώτερα αυτά του ΠΑΟΚ. Ο Κώστου το κλάν τον ανανεώνει, αλλά δεν μπορεί να το αξιοποιήσει κανείς. Λίνος Χρυσικόπουλος ανοίγει για τον Σχίζα, που η ταχύτητά του πρόδωσε ακόμη και τον ίδιο από ό,τι φαίνεται. Έχασε το lay-up. Άμυνα στον Ντάνιελς από τρεις παίχτες του Ρεθύμνου. Επιθετικό rebound, αλλά χωρίς lay-up από τον Κλάντον. Το μάτς έχει γίνει ελαφρώς άναρχο. Αναμενόμενο, καθώς πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Χάνονται εκατέρωθεν lay-up. Το χειροκρότημα πάντως για τον Φυσικόπουλο, παρότι αστόχησε προκαινής εστίας. 38,6 για το φινάλε, 81-64 η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ. Έχει αρχιοθετηθεί ήδη. Το Ρέθυμνο εμφανίστηκε ανταγωνιστικό για ένα μέρος μόνο του αγώνα. Πλήρωσε κυρίως την τρίτη περίοδο, αλλά και το φινάλε κυρίως τη δεύτερη περίοδο, διορθώνω. Ειδικά το φινάλε της. Εκεί χτίστηκε η διαφορά. Ο Δημήτρης Κουρέπης πέρασε για πρώτη φορά στο μάτς. Ένα παιδί που ήρθε φέτος από την ομάδα της Πάτρας στον Απόλλωνα. Όπως μπήκε και ο Κώστας Οικονομόπουλος. Και αυτός από την Α2. Παίζει στον Εθνικό. Δίνει χρόνο και στους τελευταίους του πάγκου. Ο Σταύρος Μικονιάτης, μόνο ο Πιτσιρικάς. Ο 17χρονος ο Καλαϊτζάκης δεν έχει παίξει, αλλά αυτός βρέθηκε στο δεκάδα μάλλον συμπτωματικά από τις απώλειες του Χρυστοδούλου και του Σγκούνα. Αθηναίου για τρεις. Δεν μπόρεσε να βάλει το κερασάκι. Μάζεψε πάντως ο Γκάρετ. Ένα τελευταίο σούτ από τον Χρυσικόπουλο. Ούτε αυτό θα αλλάξει την τελική διαφορά των 17 πόντων. Πάω Κρέθυμνο 81-64 σε ένα μάτς που ήταν ανταγωνιστικό μόνο για 18,5 λεπτά. Ξεκινώ ακριβώς στο σημείο, το 36-30 έγινε μέσα σε όλα 77 δευτερόλεπτα. 44-30 ο ΠΑΟΚ έκανε τη διαφορά διψήφια και δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 13 ξανά. Με αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα στο παρκέ, η στατιστική απεικόνισε του μάτς με τον ΠΑΟΚ καλύτερο κυρίως στο τρίποντο, πολύ περισσότερο στη δημιουργία, 10 παραπάνω ασίστ. Η υπόλοιπη τομής με σχετική ισορροπία, με το Ρέθυμνο να πληρώνει την κακή του άμυνα για 35 περίπου λεπτά. Οι δύο νεοφερμένοι, ο Μορέιρα με 16 πόντους και 14 rebound. Και ο Τζαμάλ Τζόουνς με άλλους 16 και πολύ καλά ποσοστά, 4 στα 5 τρίποντα, έκαναν σημαντική διαφορά. Το Ρέθυμνο έδειξε και αυτό ότι έχει μερικές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών. Ο Κέβιν Μπρέισι Ντέιβις έδωσε αρκετά πράγματα με τους 12 πόντους, άλλους 12 ο Ντέραμ και ο έμπειρος ο Μπάρτ, 19. Είμαστε ακόμη στην πρώτη αγωνιστική γενικώς. Έχουμε να δούμε πολλά καινούργια πράγματα από τις δύο ομάδες και από αυτές και από τις 11 συνολικά των οποίων τους αγώνες σας προσφέρει φέτος η ΕΡΤ. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 17 πόντους διαφορά του Ρεθύμνου. Μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν. 81-64 από όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσει η εικόνα στους δέκτες σας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοβράδυ.